Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε σε ένα νέο χώρο, στο καφέ θέατρο, στο Nouvelle Vague εδώ στην παραλία. Κοντά μας έχουμε την υπεύθυνη του καταστήματος, την Αντέλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα θα μας παρουσιάσετε μια παράσταση μέσα στο καφέ θέατρο. Σωστά. Σωστά. Τι ακριβώς θα δούμε? LOL είναι ένα παράσταση που είναι φτιαγμένο για Bar Theater. Δύο ηθοποιοί από Θεσσαλονίκη. Είναι ένα έργο που είναι από ένα γραμμένο από Latin White του Christopher Durang. Οι ηθοποιοί είναι Κική Στρατάκη και Νίκη Νικολαίδη, με την σκηνοθεσία του Γρηγόρη Παπαδόπουλο. Μια πολύ καλή παράσταση, πολύ ελαφρύ. Από δύο άτομα ένας μονόλογος γίνεται, έτσι, σωστά? Να ας πούμε ότι στην αρχή είναι δύο μονόλογος και μετά συνεννοηθούν. Σε κάποια στιγμή θα συνεννοηθούν. Πόσο αγαπάει το θέατρο, πόσο έχει. Όπως βλέπετε. Ναι. Όπως βλέπετε, ελπίζω να. Μεγάλη απήχηση και πολύ ωραία διάθεση. Ελπίζω να τους αρέσει το παράσταση. Εγώ το είδα στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ ωραία. Σας περιμένουμε όποτε έχουμε παράσταση. Προσπαθώ να επιλέξω μόνο και μόνο πολύ καλή ποιότητα παράσταση με επαγγελματία ηθοποιό. Πάω πρώτα και τα δω εγώ, εκεί που είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε εκεί παραγωγής μας, δηλαδή θα κάνουμε και εμείς σαν καφέ θέατρο παραγωγής με σκηνοθέτης που θα καλέσω εδώ, με ηθοποιοί από Καβάλα και από αλλού, και ελπίζω να ξεκινάμε ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα από το φθινόπωρο. Μέχρι το φθινόπωρο θα έχουμε events που θα καλέσουμε από Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε σε αυτό. Είστε το... από Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, από Θεσσαλονίκη. Θα δείτε απόψε ένα έργο βασισμένο στο Γελώντας Άγρια του Christopher Durang, για δύο άτομα τα οποία έχουν ένα θέμα με το πώς επικοινωνούν με τους άλλους, είτε επειδή ο ένας είναι πιο επιθετικός από όσο θα έπρεπε, είτε ο άλλος επειδή είναι πιο παθητικός από όσο θα έπρεπε. Εσύ είσαι το έτερο νήμιση στην παράσταση, είσαι μία φίλη, ποιος είναι ο ρόλος σου εκεί? Θα έλεγα ότι είμαστε δύο ξένοι που με ένα μαγικό τρόπο η ζωή, ας πούμε, τους συνδέει και τους φέρνει κοντά, και μέχρι το τέλος της παράστασης αλλάζει ο ένας τη ζωή του άλλου με ένα μαγικό τρόπο. Και τα μεταφέρετε όλα αυτά στον κόσμο? Βεβαίως, προσπαθούμε. Στη Θεσσαλονίκη που προβάλλετε πέρυσι σας? Παίξαμε σε πολλά μπαρ στη Θεσσαλονίκη. Να μην είμαστε σταθεροί σε ένα μαγαζί, αλλά να πηγαίνουμε σε διάφορα μαγαζιά και σε διάφορες περιοχές της πόλης, και λειτουργήσε πολύ καλά, πήγαμε πολύ καλά. Σε καφέ θέατρο έχετε ξανασυμμετέχει? Σε μπαρ το οποίο να είναι αυτό που λέμε καφέ θέατρο, δηλαδή, όχι, αλλά πολλά μπαράκια πια έχουν χώρο διαμορφωμένο και φώτα για να φιλοξενούν παραστάσεις, γιατί είναι μια νέα τάση η οποία βρίσκει όλο και περισσότερο χώρο και έτσι κοινό. Οπότε όλοι. Έχετε χρόνο να δείτε καθόλου τις ομορφιές της πόλης μας? Όχι. Πολύ λίγο. Αλλά έχουμε ξανάρθει, είναι πάρα πολύ ωραία η Καβάλα, υπέροχη. Θέλω να σας μιλήσω για τη ζωή. Είναι τόσο δύσκολο να ζεις και να επιβιώνεις, έτσι δεν είναι? Έχεις να αντιμετωπίσεις καθημερινά τόσους ανθρώπους. Πήγα σήμερα στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσω μια κονσέρβα τόνο. Και ένας ηλίθιος στεκόταν μπροστά μου, κυρία μου. Ακριβώς στο σημείο που μπορούσα να απλώσω το χέρι μου και να πάρω τον τόνο. Και εγώ περίμενα για να βρω αν θα φιλοτιμηθεί να κουνηθεί από τη θέση του. Αλλά αυτός δεν κουνιόταν. Καταλαβαίνω, ήθελε κι αυτός να αγοράσει τόνο. Αλλά έκανε 100 ώρες. Διάβαζε τα συστατικά πάνω στην κονσέρβα σαν να ήταν κανένα βιβλίο. Και εγώ τα στέκομαι από πίσω του και να περιμένω. Δεν μπορείς ποτέ να βρεις ταξί όταν το χρειάζεσαι. Έτσι. Σήκωσε το χέρι μου, αλλά ένας ηλίθιος που σήκωσε το χέρι του μετά από μένα πήρε αυτό στο ταξί, γιατί ο ταξιτζής είδε αυτόν πρώτα. Και μετά βλέπω ένα άλλο ταξί να πλησιάζει και σηκώνω το χέρι να το σταματήσω, αλλά μου φορτωμένη με ψώνια μπαίνει μπροστά μου και κάνει να το σταματήσει αυτή. Οπότε πετάω με μπροστά της και της φωνάζω με όλη μου τη δύναμη: «Μου πάρεις το ταξί, σε σκότωσα».